Προσκεκλημένος, κεντρικός προσκεκλημένος, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, μαζί μας οι συνάδελφοι Θάνος Μπλούνας και Άρης Ασβεστάς, και χρωστάει μια απάντηση ο κ. Κοντονής, στο θεωρητικό βεβαίως ερώτημα, αλλά ναι, πραγματικό αλλά και μπορεί να γίνει ερώτημα, σε ένα βαθμό. Ξέρετε, πάντα είναι υποθετικό. Θα σας πω. Δεν το έχουν εναρμονίσει και στην τελευταία συζήτηση σας λέω ότι το απέδειξα. Με διατάξεις οι οποίες απέχουν παρασάγκας. Στην τελευταία συζήτηση με ποιον, με τον κ. Γκυρτζίκη. Συμμετείχε και ο κύριος Γκυρτζίκης. Ο οποίος, ξέρετε, είναι τρεις φορές κακουργηματικά κατηγορούμενες για τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Η μία είναι η κάρτα υγείας 29 εκατομμύρια ευρώ. Η άλλη τα τηλεοπτικά δικαιώματα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η άλλη έχει να κάνει με τον Άγιο Κοσμά. Μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά που λέτε. Η φήμη του ποδοσφαίρου δεν φύγεται. Έτσι λέει ο κώδικας υφυγής της FIFA. Δεν τα λέει η Βίκυ πια. Αυτό όμως είναι δουλειά της FIFA. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Εσείς έχετε την πολιτική ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Αν είναι κακουργηματικές οι κατηγορίες και κατηγορίες του ποινικού δικαίου. Δεν με πιστεύετε. Όχι. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Δεν είναι δουλειά της εκτελεστικής εξουσίας να μπερδεύεται στα χωράφια άλλων. Ούτε της δικαιοσύνης, ούτε του αυτοδιοίκητου, πολύ περισσότερο των διεθνών νομοσπονδιών. Εμείς όμως τους καλούμε να εμπλακούν. Σας το λέω αυτό το πράγμα, μια και μου το είπατε. Διότι τους το απέδειξα. Με διάταξη που στα θέματα των στημένων αγώνων άλλα προβλέπει το καταστατικό της UEFA, είναι πολύ αυστηρό, και στην ουσία το καταστατικό της ΕΠΟ, το πειθαρχικό, ο πειθαρχικός κώδικας, προβλέπει την ατιμορρησία. Δηλαδή θεσμοθετεί την ατιμορρησία. Ο οποίος οδηγεί εκ του ασφαλούς εαθώς. Επικουρικά να σας πω, ψηφίστηκε το 2014. Λοιπόν, και έχει περάσει μια διάταξη αυτών που λέει ότι για να τιμωρηθεί μια ομάδα πρέπει για κυριαρχική αγώνα. Πρέπει να εμπλέκονται δύο ποδοσφαιριστές. Άρα το δύο. Άρα τρεις. Ναι. Ενώ υπάρχουν στις εκθέσεις που έρχονται αναφορές σε ποδοσφαιριστές, ουδής ποδοσφαιριστής δεν καλείται. Ξέρετε τι λέει για τη συγκεκριμένη περίπτωση το πειθαρχικό δίκαιο της UEFA. Έστω και ένα πρόσωπο. Έστω και ένα πρόσωπο. Οποιοδήποτε πρόσωπο. Εδώ λοιπόν έχουμε θεσμοθετημένη την ατιμωρησία. Για να ζει και να βασιλεύει η διαφορά. Άρα υπάρχει εναρμόνιση της ΕΠΟ με τη FIFA και την UEFA όπως επικαλούνται. Όχι. Εγώ λέω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα και έχουμε καλέσει τις διεθνείς ομοσπονδίες να μεριμνήσουν. Ναι. Να σας Επομένως, πω... όποιοι προσπαθούν αυτή την ώρα να ενσπείρουν ζυζάνια μεταξύ της κυβέρνησης και των διεθνών ομοσπονδιών, νομίζω ότι προσφέρουν κακές υπηρεσίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς θέλουμε να συνεννοηθούμε. Ποιος και δηλαδή, ποιος άλλος πλην της ΕΠΟ. Αυτό τι είναι, στοχευμένο είναι, λέτε. Τι είπατε. Είναι στοχευμένο αυτό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που το φτιάχνουν αυτό. Γενικώς μιλάω και καταλαβαίνομαστε.